πιάσεις από την ομάδα αυτάρκειας, τσουκνίδα και μολόχα. Δύο βότανα που τα χρησιμοποιούμε τόσο για βρώση, όσο και για πολλές άλλες φαρμακευτικές τους ιδιότητες. Η μολόχα και η τσουκνίδα φυτρώνουν πάντα μαζί και παρακάτω θα δούμε γιατί. Τα δύο φυτά αγαπήθηκαν πολύ και στην αρχαιότητα. Όλα τα μέρη της μολόχας χρησιμοποιήθηκαν σαν τροφή, τα φύλλα, η πλαστή της. Οι Ρωμαίοι τη θεωρούσαν μάλιστα λιχουδιά και παρόλο που ήταν τροφή των φτωχών, υπήρχε στις βραστές σαλάτες των πλουσίων ακόμα και στην αρχαία Ελλάδα. Μία από τις βασικές της ιδιότητες ήταν ότι σταματά την πείνα. Δεν σας περιγράψουμε εδώ όλες τις φαρμακευτικές της ιδιότητες φυσικά, αλλά μόνο μερικές, έτσι απλά ότι ανακουφίζει από το τσίμημα μέλισσας ή σφίγγας, καθαρίζει τον οργανισμό από τις τοξίνες, ανακουφίζει τον πονεμένο λαιμό, ηρεμεί το βήχα και μας κάνει να αναπνεύσουμε καλύτερα. Χρησιμοποιείται επίσης στη δυσκυλιότητα και σε διάφορες φλεγμονές του δέρματος. Ακόμα από τα αρχαία χρόνια, η κύρια φαρμακευτική της ιδιότητα ήταν η αναλγητική της δράση. Η τσουκνίδα τώρα. Η τσουκνίδα πρόκειται για ένα μονοετές ή πολυετές πόδες φυτό, είναι αυτοφυές και παγκοσμίως αναριθμεί περίπου 40 είδη. Ο βλαστός της φτάνει γύρω στο 1 μέτρο ύψος, τα άνθη της είναι μικρά και άοσμα. Ολόκληρο τώρα το φυτό, όπως βλέπουμε, καλύπτεται από αδενώδεις τρίχες που όταν έρχονται σε επαφή με το δέρμα προκαλούν φαγούρα. Αυτό όμως οφείλεται σε ένα δηλητηριώδες υγρό που περιέχουν οι λεπτές αυτές βελόνες, οι οποίες όμως καταστρέφονται όταν τη βράζουμε ή την ψήνουμε. Η τσουκνίδα είναι ένας θησαυρός στον κήπο μας, με πολλές θεραπευτικές ιδιότητες επίσης και πολλά ωφέλη για την υγεία μας. Η τσουκνίδα χρησιμοποιείται και αυτή στην ιατρική εδώ και εκατοντάδες χρόνια, λόγω των δραστικών ενώσεων που μειώνουν τη φλεγμονή. Χρησιμοποιείται επίσης για την αναιμία, τις πέτρες, την πίεση, τις αιμορροίδες, το διαβήτη, την ακμή. Επίσης είναι πολύ πλούσια σε ασβέστιο, βιταμίνη C και βιταμίνη K. Επίσης έχει αντιοξυδοτική και αντιμικροβιακή δράση. Ακόμα να πούμε ότι το ρόφημα της τσουκνίδας βοηθάει όποιον έχει αιμορραγία, διάρρεια, αιμορροίδες, υψηλό ουρικό οξύ, έξεμα κτλ. Η εξωτερική χρήση επίσης είναι ένα από τα καλύτερα βότανα για τη θεραπεία της λιπαρότητας των μαλλιών, καθώς και της πιτηρίδας. Ακόμα η τσουκνίδα χρησιμοποιείται ως δυναμωτικό για αρκετά φυτά, όπως επίσης και για την παρασκευή φυτικής πιτιάς που χρησιμοποιείται για το πήξιμο του τυριού. Εδώ έχουμε και τους συνηθισμένους μας επισκέπτες. Και εδώ τον τσίπησε μία τσουκνίδα και βλέπουμε την αντίδρασή του. Όπως είπαμε λοιπόν στην αρχή, όπου φυτρώνει τσουκνίδα υπάρχει και μολόχα. Και αυτό γιατί η μολόχα λειτουργεί ως αντίδοτο στον ερυθισμό που προκαλείται από τη τσουκνίδα. Και θα το δούμε αυτό και στην πράξη. Βλέπουμε ότι η επαφή με τσουκνίδα αμέσως δημιουργεί ερυθισμό. Ίσως και παίρνουμε ένα φύλλο μολόχας και το τρίβουμε πάνω στο ερυθισμένο σημείο. Και όλη μια χαρά.